Σήμερα ξύπνησα δίπλα στο πιο καθαρό ποτάμι της Ευρώπης. Νομίζω πως έκανα πολύ καλή επιλογή που ήρθα εδώ δίπλα στο ποτάμι. Έχουν μεγαλώσει και τα γένια μου, τόσες μέρες στο δρόμο. Δεν ξέρω, μπορεί και να ξυριστώ, μπορεί και όχι. Αφού ο ήλιος βγήκε για τα καλά στο βοηδομάτι, άλλαξα θέση στο αυτοκίνητό μου για να είμαι κάτω από τη σκιά του πλατάνου. Και έκανα τον πρωινό μου καφέ. Καθόμουν και σκεφτόμουν όσα είδα και έζησα τις τελευταίες ημέρες, αλλά και ότι σε λίγο θα άφηνα πίσω μου τα ζαγοροχώρια και θα συνέχιζα το ταξίδι μου. Τότε όμως πέρασε από μπροστά μου ένα παιδί, ο Κώστας, και πιάσαμε την κουβέντα. Ενώ του έφτιαχνα ένα καφέ, εμφανίστηκε και η υπόλοιπη παρέα του, η Μαρία και ο άλλος Κώστας. Και πριν καλά-καλά το καταλάβουμε, είχαμε γίνει μια μεγάλη παρέα μαζί και με τους γειτονές μου, τον Νίκο και την Άννα. Ο Νίκος και η Άννα έχουν ένα τεράστιο βαν, το οποίο το έχουν ονομάσει Χαρίλαο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο βαν που έχω συναντήσει μέχρι σήμερα στο δρόμο μου. Αυτό το βαν έχει τα πάντα, κρεβάτι, κουζίνα, τουαλέτα, ηλεκτρικό ρεύμα, ό,τι δηλαδή μπορεί να χρειαστείς ενώ βρίσκεσαι στο δρόμο και ταξιδεύεις. Μετά από λίγο όμως, ενώ συζητούσαμε, ο Κώστας μας είπε για ένα σημείο, λίγο παρακάτω εδώ στο βοηδομάτι, από το οποίο μπορούσαμε να κάνουμε βουτιές. Οπότε ετοιμαστήκαμε και δεν χάσαμε χρόνο. Πήγαμε προς εκείνο το σημείο. Έφυγαν τα παιδιά, έφυγαν και οι γείτονες και εγώ έχω μείνει στο βοηδομάτι. Σε αυτό το ταξίδι είναι η αλήθεια ότι έχω βγει αρκετά εκτός προγράμματος, δηλαδή έμεινα 2 μέρες στον Αχαίροντα που δεν είχα σκοπό καν να πάω. Εδώ σκόπευα να πιω καφέ το πρωί και μετά να ετοιμαστώ και να φύγω, αλλά τελικά έκατσα, κάναμε τις βουτιές μας, το μπάνιο μας και έχει πάει μεσημέρι. Οπότε, επειδή αύριο έχω μια ιδιαίτερη περίσταση, αλλά όχι μόνο γι' αυτό, γενικά πρέπει να ξυριστώ. Έχω μέρες στο δρόμο και έχουν μεγαλώσει τα γένια. Θα ξυριστώ, θα κάνω ένα μπανάκι, θα κάτσω να φάω και θα ξεκινήσω πιο μετά για Κόνιτσα και Καστοριά, ώστε να μην οδηγάω τώρα μέσα στο μεσημέρι και φάω πάλι βράδυ. Να φάω μια φορά μεσημέρι στην ώρα μου. Οπότε τώρα ξύρισμα πρώτα απ' όλα. I've been trying to be my own guiding star, but it appears it hasn't taken me very far. Θα κάνω κάτι στα γρήγορα να τσιμπήσω και φεύγω. Everything but it's just been a hard and arduous thing. When I look back upon the life I have lived and the choices I have made, what do I see? Φασόλια, γίγαντες και ρεβίθια είναι οι αγαπημένες μου κονσέρβες. Μπορώ να τρώω και κάθε μέρα αρνί. 2 φορές έφαγα τις τελευταίες 5 μέρες. Μαζεύω και συνεχίζω. Πολύ ωραία τα βουνά της Ηπείρου. Αρχίζω να κατηφορίζω από ό,τι αισθάνομαι και έχω πάρει το δρόμο για Καστοριά. Στην ουσία ανέβηκα από Μέτσοβο Γιάννενα, διέσκησα αρκετά ζαγοροχώρια και τώρα θα βγω από την πάνω μεριά, από Κόνιτσα, και μετά θα φύγω για Καστοριά. Κακαβιά λέει 37 χιλιόμετρα από εδώ. Είμαστε και κοντά στα σύνορα τώρα. Λες να φύγω, να φύγω έξω από τη χώρα. Άλλη φορά, όχι τώρα. Αυτή είναι η Κόνιτσα, από την οποία θα περάσω για να βγω μετά στο δρόμο που θέλω να πάρω για Καστοριά. Έκανα μία στάση στο παλιό γεφύρι της Κόνιτσας. Κάτω βλέπω ο κόσμος κάνει μπάνιο, είναι σαν παραλία και έχει έτσι πολύ ορμητικό νερό σαν καταράκτη. Τελικά μέχρι και στα βουνά της Ελλάδας έχει παραλίες. Πολύ μεγάλο το γεφύρι της Κόνιτσας.
για την Κόνιτσα, πρώτη φορά άκουσα στο βίο του Αγίου Παϊσίου. Εδώ είναι το πατρικό σπίτι του Αγίου, στο οποίο έζησε από 2 χρονών και μετά, μέχρι κάποια ηλικία. Εδώ έζησε μαζί με την οικογένειά του, αφού όταν ήταν μόλις λίγων ημερών, ξεριζώθηκαν από τα φάρασα της Καπαδοκίας και τελικά κατέληξαν εδώ, όπου και έμειναν. Σήμερα το σπίτι είναι επισκέψιμο και έχει αρκετά προσωπικά αντικείμενα του Αγίου. Ο Άγιος Παΐσιος είναι ένας από τους μεγαλύτερους σύγχρονους Αγίους, τον οποίο ευλαβείται κόσμος από όλο τον πλανήτη. Μίλησε αρκετά χρόνια πριν για καταστάσεις που ζούμε σήμερα, αλλά και που θα ζήσουμε στο μέλλον. Συμβούλευσε και βοήθησε πάρα πολύ κόσμο, αλλά άφησε και μια τεράστια παρακαταθήκη στα βιβλία που εκδόθηκαν από την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Θεολόγου της Σουρωτής, την οποία επισκεπτόταν τακτικά και απαντούσε σε ερωτήματα που του έθεταν. Πολλά από αυτά αφορούν προβληματισμούς της καθημερινότητας και της ζωής και άλλα αφορούν πνευματικά θέματα ή ακόμα και εθνικά. Οφείλω να πω ότι πριν κάποια χρόνια ένα από αυτά τα βιβλία βρέθηκε στα χέρια μου, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να μου αλλάξει όλη τη ζωή. Είμαι σίγουρος πως δεν ήταν καθόλου τυχαίο γεγονός και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Από την Κόνιτσα για Καστοριά έχω πάρει ένα δρόμο ο οποίος πάει παράλληλα με τα σύνορα με την Αλβανία. Πολύ ήσυχος δρόμος. Εγώ και τα βουνά και τα αγελάδια. Δύο ώρες τώρα οδηγάω μέσα στα βουνά. Δεν είναι δύσκολη διαδρομή μέσα στα βουνά, αλλά αγριεύεις λίγο, γιατί δύο ώρες τώρα ζήτημα να έχω συναντήσει 4-5 αυτοκίνητα. Ξέχασα ότι υπάρχουν άνθρωποι. Lately, I've been questioning my own path. Who knows how long it will last or where it will go. Now I take one step back and I watch what's going on and I believe. Μόλις μπήκα στην Καστοριά, κάνω μια γύρα με το αυτοκίνητο γύρω από τη λίμνη για να προσανατολιστώ, λίγο να καταλάβω το μέρος. Εδώ κάνουν μπάνιο. Παραλία και στην Καστοριά, στη λίμνη. Πολλοί κόσμος ψαρεύει στις όφες της λίμνης. Η διαδρομή γύρω-γύρω από τη λίμνη είναι πραγματικά απίστευτη.